Η πόλη της Καλαμάτας αυτή τη στιγμή παρουσιάζει αρκετή κίνηση, θα έλεγα. Όντως είμαστε και σε ένα μήνα εκτόσεων, είμαστε στο μήνα της Λευκής Νύχτας, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Αυγούστου. Σχετικά η κίνηση, αν λάβουμε υπόψη τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε όλο αυτό τον καιρό, με τα γνωστά προβλήματα, είναι ικανοποιητική, θα έλεγα. Οι συνάδελφοι όλοι έχουν πολύ καλές εκτόσεις στα καταστήματά τους, ποιότητα εμπορευμάτων και ποσότητα, θα έλεγα. Και βέβαια καταληκτική μέρα θα είναι η Λευκή Νύχτα, εκεί όπου θα δώσουν και τον καλύτερό τους σε αυτό, για να υπάρξει μια κίνηση και στα καταστήματα, αλλά και οι καταναλωτές να υποφεληθούν από, από τις μεγάλες προσφορές οι οποίες θα γίνουν. Οι εκτόσεις σε τι επίπεδα κυμαίνονται? Κινούνται σε πολύ καλά επίπεδα. Νομίζω ότι θα ξεπεράσουν και το 50% και τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου, όπως σας προείπα με τη Λευκή Νύχτα, νομίζω ότι οι εκτόσεις θα είναι εκτόσεις έκπληξη για μας. Όσον αφορά την κίνηση και με το άνοιγμα των καταστημάτων το Σαββατοκύριακο, κοιτάξτε, ναι, εμείς νομίζω ότι το είπαμε και την προηγούμενη φορά, το άνοιγμα στα Σαββατοκυριακά αφορά περισσότερο τις δύο τουριστικές ζώνες που έχουμε εδώ στην πόλη, το ιστορικό μας κέντρο και τη ζώνη την παραλιακή, εκεί όπου εμφανίζεται και ο περισσότερος κόσμος, οι τουρίστες, λογικό είναι, εκεί κινούνται και υπάρχει μια δυνατότητα στα καταστήματα που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές να μπορούν να είναι ανοιχτά, ώστε και αυτοί να υποφεληθούν και ο κόσμος βέβαια να εξυπηρετείται. Μιας και βρίσκεται στην πόλη, να μπορέσει να πάρει και τα τοπικά προϊόντα εδώ του νομού και η παραλιακή ζώνη, όπως σας προείπα, με ό,τι αυτό σημαίνει. Ήταν η αναμενόμενη κίνηση, έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες. Η Καλαμάτα, όπως ξέρουμε όλοι, τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει ως προθέμα της προσέλευσης των τουριστών και των Ελλήνων βέβαια, αλλά και ξένων τουριστών. Βοηθάει σε αυτό πάρα πολύ βέβαια το αεροδρόμιο με τις καθημερινές πτήσεις που έχουμε από το εξωτερικό. Το Κώστα Ναβαρίνο, όπως ξέρετε, τώρα άνοιξε και η καινούργια μονάδα του Κώστα Ναβαρίνο. Όλα αυτά συντελούν και η Μεσσηνία γενικά και βέβαια και η Καλαμάτα είναι ένας προορισμός που κάθε χρόνο ανεβαίνει όλο και περισσότερο. Τώρα οι συνθήκες, όπως είπα και στην αρχή, που βιώνουμε, οι δύσκολες, είναι λίγο περιοριστικά για τον κόσμο, αλλά παρόλα αυτά η κίνηση κυμαίνεται σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα, τουλάχιστον όσο αφορά μέχρι τώρα τον Αύγουστο. Οι έμποροι, επομένως οι επιχειρηματίες, θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οικονομικά, γιατί είναι οι ανατιμήσεις, είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή. Και αυτό έχετε δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι φέτος η τουριστική κίνηση περιορίστηκε ακόμα περισσότερο, οφείλω να ομολογήσω. Ίσως δεν πιάσαμε τα αναμενόμενα όπως θα περιμέναμε, γιατί όλα αυτά, όπως προείπατε κι εσείς, επιστρεπτές, φορολογίες, ενέργεια, πληθωρισμός, είναι μια τροχοπέδη για τον τουρισμό σίγουρα, αλλά αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Καλαμάτα, συμβαίνει πιστεύω σε όλη την Ελλάδα, αλλά ίσως και σε όλη την Ευρώπη υπάρχει αυτή η διστακτικότητα των επισκεπτών, ώστε να μπορούν να χαλάσουν περισσότερα χρήματα. Τώρα όσο για τα σίγουρα ο χειμώνας δεν θα είναι ένας καλός χειμώνας, ελπίζω να διαψευστώ. Προετοιμαζόμαστε όμως, εκμεταλλευόμενοι όλο αυτό το διάστημα και την κίνηση που υπάρχει στην πόλη, ώστε να μπορέσουμε όσο μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις οι οποίες δημιουργούνται και θα δημιουργηθούν. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν θα είναι τα πράγματα ευχάριστα, δεν θέλω να χρυσώσω το χάπι, αλλά μέσα από όλα αυτά προσπαθούμε όσο περισσότερο να διατηρήσουμε την επιχειρηματικότητά μας. Η Λευκή Νύχτα περιλαμβάνει και εκδηλώσεις, και αν κρίνεται θετικό ή αρνητικό το γεγονός ότι στο κλείσιμο των εκτόσεων όλες οι πόλεις έχουν επιλέξει να κάνουν τη Λευκή Νύχτα, να διοργανώσουν, ναι, τη Λευκή Νύχτα. Κοιτάξτε να σας πω, η αλήθεια είναι ότι είναι ένας θεσμός ο οποίος τίνει λίγο να, θα το ελπίσω να πω ότι είναι λίγο παροχημένος γενικά, όχι μόνο για την πόλη μας. Εμείς κοιτάμε, έχουμε στο πλάνο μας κάποια στιγμή αυτό το μοτίβο να αλλάξει λίγο, να δούμε πώς μπορέσουμε να το διαμορφώσουμε
να γίνει μια διαφορετικότητα από το χρόνο. Σίγουρα επηρεάζεται η κάθε πόλη πλέον που δημιουργεί λευκή νύχτα, οπωσδήποτε είναι μια τροχοπέδη για την άλλη πόλη, η οποία αμέσως κάνει και αυτή η λευκή νύχτα. Παρ' όλα αυτά, φέτος η λευκή νύχτα είναι σε συνεργασία, πάντα βέβαια, αλλά είναι σε συνεργασία και με το Δήμο Καλαμάτας, με το Επιμελητήριο. Έχει προγραμματιστεί να υπάρξει μια μεγάλη συναυλία με τον Πορτοκάλογλου το Σάββατο 27 Αυγούστου, η οποία θα ξεκινήσει περίπου στις 9 η ώρα, και ταυτόχρονα σε διάφορα μέρη της πόλης, διότι η εμπορικότητα, ο εμπορικός κόσμος της πόλης είναι απλωμένος, μάλλον τα καταστήματα, έχουν προγραμματιστεί διάφορες άλλες δράσεις για να μπορέσουν και να διασκεδάσουν τον κόσμο και να είναι μια μέρα εμπορικής γιορτής, εγώ θα έλεγα. Αυτό που μένει να δούμε, και δεν θα ήθελα να σας το πω από τώρα, να δούμε τα αποτελέσματα προς το τέλος της σεζόν, να δούμε ότι αυτός ο κόσμος τι κατανάλωσε και τι περίπου επωφελήθηκε, με καλή έννοια πάντα, επωφελήθηκε η πόλη και όλη η περιοχή βέβαια της Μεσσηνίας από όλο αυτό τον τουρισμό. Διαφορετικά από προσέλευση έχουμε πάρα πολύ. Και ένα σχόλιο για την κατάργηση των ενδιάμεσων προσφορών. Νομίζω ότι ακόμα δεν έχει υπογραφεί, αλλά είναι μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπογραφεί, και νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια κανονικότητα. Είχαμε φτάσει να έχουμε 7 μήνες το χρόνο εκπτώσεις. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δημιουργούσε μια σύγχυση στον κόσμο και δεν το θέλαμε πλέον και εμείς. Ήταν μια παροχημένη δράση. Οι δύο στάντερ αυτές εκπτωτική περίοδο νομίζω ότι είναι αρκετή και για το καταναλωτικό κοινό, αλλά είναι και προς το συμφέρον των συναδέλφων. Μπαίνουμε σε μια αποδείχθηκε ότι αυτό το πράγμα δεν δούλεψε ποτέ, μάλλον κακά αποτελέσματα έφερε παρά επωφελία και των καταναλωτών βέβαια και των συναδέλφων εμπόρων.